Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί, όπως και κάθε μέρα, για τις επόμενες 2 ώρες μέσα από την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Για όσους από εσάς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211 55 50 500 ή να στείλετε το mail σας στο πρωινή-είδηση@zoogla.gr. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας τα κυριότερα θέματα της ειδησιογραφίας από τις πολιτικές και τις αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε τι γράφουν οι έντυπες πολιτικές εφημερίδες σήμερα, 3η 18 Μαρτίου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Πανελλαδικές 2014. Πόσοι μπαίνουν στην κάθε σχολή. Αναλυτικοί πίνακες με τους εισακταίους για όλα τα τμήματα σε ΑΗ και ΤΕΗ. Αύξηση των θέσεων στις θετικές επιστήμες και μείωση στις θεωρητικές. Εντυπωσιασμένη η Μέρκελ από τη συνταγή Ρέτζι. Παρακάτω βλέπουμε το αδιέξοδο των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. Τη μοίρα του ελληνικού δημοσίου ακολουθούν τα Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, αδυνατώντας επί δεκαετίες να εξασφαλίσουν τη χρωματιδότησή τους μέσω της αξιοποίησης της περιουσίας τους, την αξία της οποίας ουδέποτε κατόρθωσαν να εκτιμήσουν, κινδυνεύουν τώρα με λουκέτο. Έθνος. Ολόκληρη εγκύκλειος για τη λειτουργία του παιδί από την Πέμπτη. Η συνταγή για το νέο σύστημα υγείας. Ασθενείς, το ωράριο των πολυιατρίων και τα ραντεβού. Χωρίς εισιτήριο μέχρι το τέλος του έτους. Κάλυψη και για τους ανασφάλιστους. Γιατροί, πλήρους και αποκλειστική αποσχόληση. Πώς ορίζονται συντονιστές ελεγκτές. Διαθεσιμότητα τέλος για το προσωπικό. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε για τη λειτουργία του πρωτοβάθμου εθνικού δικτύου υγείας. Οι γιατροί, όπως και όλο το προσωπικό, καλούνται να βρίσκονται στις μονάδες μεθαύριο από την Πέμπτη. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την εγκύκλιο για τον νέο φορέα, ο οποίος διαδέχεται τις δομές περίθαλψης του ΕΟΠΗ. Σε πρώτη φάση, τα πολυιατρία θα είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. Κόμματα και θρύψαλε Χρυσή Αυγή. Σε αυτόνομη τροχιά και ο βουλευτής Στάθης Μπούκουρας. Κυβέρνηση με Τρόικα. Συμφωνία μετά από 177 μέρες φαγούρα. Έκλεισαν τις πρώτες πρωινές ώρες τα βασικά ζητήματα. Απέμειναν τεχνικές λεπτομέρειες. Βερολίνο. Κλείνει το μάτι στο Ρέτζι Μέρκελ. Παράθυρο για μικρή απόκληση από την πολιτική της σκληρής λιτότητας άφησε η καγκελάριος μετά τη συνάντηση. Σειρά έχει ο Ελεύθερος Τύπος. Για εργασία 12 μηνών σε επιχειρήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Ξεκινούν 10.000 προσλήψεις ανέργων από την Παρασκευή. Δουλειά για ένα έτος στον ιδιωτικό τομέα για επιδότηση, με επιδότηση μισθού έως τα 450 ευρώ για ανέργους από 30 έως 66 ετών. Υποβολή αιτήσεων από 21 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις. Θέσεις στο δημόσιο. 2.000 εκπαιδευτικοί σε κοινωνικά φροντιστήρια και 376 υποχειακοί σε ΔΕΗ, ΟΤΑ και μουσεία. 3 νέοι διαγωνισμοί για 659 μόνιμους σε εφορίες, τελωνία και λιμενικό. Εικόνα αποσύνθεσης με αποχώρηση στη Χρυσή Αυγή. Κατενάτσιο έπαιξε ο Ρέτζι στην έδρα της Μέρκελ. Υποστήριξε τις φοροελαφρύνσεις, αλλά διαβεβαίωσε πως δεν θα ξεφύγει από τη γερμανική λιτότητα. Σταύρος Καλαφάτης. Σχέδιο με 7 άξονες για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Για επιστροφές φόρου και αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτόματες συμψηφισμοί της εφορίας για χρέη έως 1.500 ευρώ. Νέο Ηράκλειο. Καφέ ανθρωπιάς με υπαλλήλους ειδικών ικανοτήτων. Σειρά έχει η εφημερίδα των συντακτών. Πρωτοφανής αντιπαράθεση εκτός ποδοσφαιρικών πλαισίων από τους δύο προέδρους. Βγήκαν τα μαχαίρια. Ξέφυγε από χθες ο ποδοσφαιρικός πόλεμος ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Ιβάν Σαββίδη. Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, με την οποία καταγγέλλεται ένα σύστημα που ελέγχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, προκάλεσε την αντίδραση του Ολυμπιακού. Πόλεμος με οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις. Παρακάτω διαβάζουμε Ιβάν Σαββίδη. Το σύστημα έχει βαθιές ρίζες. Το ελέγχει ένας και λέγεται Μαρινάκης. Μας αειδιάζει όποιος εντάσσεται σε αυτό και το συντηρεί. Η απάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Σαββίδης να πάψει να φέρεται ως αποικιοκράτης, δίνοντας εκβιαστικά τελεσίγραφα στην ελληνική κυβέρνηση. Γαβρίλη Σακελαρίδης, μήνυμα για ανατροπή. Αυτή την άνοιξη η Αθήνα αλλάζει εποχή, είπε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της ανοιχτής πόλης. Καταλόγησε στους Καμίνης, Πιλιοτόπουλο και Κακλαμάνη τεράστιο πλεόνασμα υποκρισίας και υποτέλειας.
κάλεσε τους Αθηναίους να στείλουν μήνυμα αντίστασης, ανατροπής και δημιουργίας. Πρόταση νόμου, μεταρρύθμιση στα ΕΗ τώρα. Ολοκληρωμένη πρόταση για μια δημοκρατική τριτοβάθμια εκπαίδευση καταθέτουν μέσω της Εφημερίδας των Συντακτών οι καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Παρασκευόπουλος, Σταμάτης και Δαντής. Φιλοδοξούν να βάλουν φρένο στην πορεία διάλυσης των πανεπιστημίων. Η Εφημερίδα των Συντακτών θα φιλοξενήσει τον διάλογο που θα αναπτυχθεί. Περνάμε στην ελευθεροτυπία. Μνημόνιο με κρυφές σελίδες λόγω κάλπης. Με πολλούς αστερίσκους κλείνει διαπραγμάτευση με την Τρόικα, παραπέμποντας τα ανοιχτά θέματα στο Eurogroup της 1ης Απριλίου, που αναμένεται να αποφασίσει αναφορικά με την εκταμείευση των δόσεων που εκκρεμούν προς την Ελλάδα. Παρά τη φαινομενική προσέγγιση μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας, όλα τα δεδομένα οδηγούν σε ένα θρίλερ για την ψήφιση των συμφωνηθέντων μέτρων με μοχλό πίεση στην εκταμείευση των δόσεων, ώστε να αποπληρώσει η Ελλάδα τα ομόλογα αξίας 9,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που λήγουν μέσα στο Μάιο. Βόμβα ρεν για τις συντάξεις. Προαναγγέλει νέα αύξηση ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Αφήνει στον αέρα 360.000 που έχουν κάνει ήδη αίτηση. Ρίχνει στον Κιάδα το πλεόνασμα. Υπόλογη η κυβέρνηση για ελλειπή ενημέρωση. Πάρτι στην ΕΑΣ. Τσέπωσαν 15 εκατομμύρια οι εκαθαριστές. Πάρτι με δάνεια ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ διοχέτευσαν στο εξωτερικό, φέρονται ότι έστεισαν εκαθαριστές της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης υπό την κάλυψη και προστασία κρατικών παραγόντων. Η υπόθεση είναι στα χέρια του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Αργύρη Δημόπουλου, ο οποίος δέχτηκε σχετική καταγγελία και παρήγγειλε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Κόκκινα πυρά στο Σαββίδι. Στα δικαστήρια ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Φουντώνει ο πόλεμος μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ με τη σφοδρή επίθεση απάντηση των Ερυθρόλευκων και του Ιβάν Σαββίδη. Τον χαρακτηρίζουν δικτατορίσκο, αποικιοκράτη και καταγγέλουν διακίνηση μαύρου χρήματος. Προσφεύγουν στα δικαστήρια και οι δύο πλευρές. Σκληρό πόκερ στο τραπέζι της Ουκρανίας. Στο τραπέζι της Ουκρανίας, Δύση και Ρωσία επιδίδονται σε πόκερ με έπαθλο τους δρόμους της ενέργειας και την πολιτική επιρροή. Το φράγμα κυρώσεων που έρχεται από τη Δύση ως απάντηση στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Κριμαίας έχει ορισμένη διάρκεια. Αφορά πρόσωπα και όχι υπουργεία ή άλλα ρωσικά όργανα, καθώς η Ευρώπη θέλει να κρατήσει με κάθε τρόπο ανοιχτό το ρωσικό παράθυρο. Και μετά την ελευθεροτυπία, περνάμε στην καθημερινή. Κοντά σε συμφωνία με την Τρόικα. Διαπραγματεύσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε πολυνομοσχέδιο με ένα άρθρο τα προαπαιτούμενα. Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Βρίσκονταν τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση και η Τρόικα. Μάλιστα, στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση στη διάρκεια της νύχτας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ανοιχτό παρέμενε το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος και διανομή του. Κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούσαν μάλιστα πως εάν επιτυχάνονταν ένα συμβιβασμός σε αυτό, θα έκλειναν σύντομα και τα υπόλοιπα θέματα. Τα υπόλοιπα θέματα σε εργασιακά απολύσεις στο δημόσιο, κινητικότητα και μεταρρυθμίσεις ΟΑΣΑ. Αψηφά τη Δύση ο Πούτιν. Αναγνώρισε την Κριμαία ως κυρίαρχη και ανεξάρτητη. Προεδρικό διάταγμα με το οποίο η Κριμαία αναγνωρίζεται ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, υπέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων του Διεθνούς Αμφιλεγόμενου Δημοψηφίσματος της Κυριακής. Και μετά την καθημερινή, περνάμε στη Δημοκρατία. Βόμβα από τον Μπόμπολα στο μέτρο Θεσσαλονίκης. Από το Αρκάδι, ο ξεσηκωμός για τα χημικά. Ραντεβού στην ιστορική Μονή της Κρήτης από πολίτες που αντιδρούν στην καταστροφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προμφόλιγες από τον γνωστό ΙΟΒΕ για το ελληνικό. Η μελέτη του Ινστιτούτου για τα ωφέλη από την αξιοποίηση τη στιγμή που κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα γίνει στην περιοχή, πότε και πώς. Ανεξάρτητος ο Μπούκουρας μέσω Μέγκα. Βρίσκεται προφυλακισμένος στο Ναύπλιο. Αν καταθέσει τελικά στη δήλωση στη Βουλή, θα είναι ο δεύτερος που αποχωρεί από τη Χρυσή Αυγή. Το πλήρες ένθετο για την αγορά εργασίας. Πλήρης πύλη για πρόσληψη 50.000 νέων. Επιταγή 2.700 ευρώ σε ανέργους έως 29 ετών. Εντός του Απριλίου, ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων. Σειρά έχει ημιρεσία. Πάνω βλέπουμε με τον Χρήστο Αλεξόπουλο σε τροχιά ανεξαρτητοποίησης και ο Στάθης Μπούκουρας. Φεύγουν άρον-άρον από τη Χρυσή Αυγή, αποχωρούν βουλευτές και στελέχη της οργάνωσης. Ξεχυλώνεται η Χρυσή Αυγή.
Δύο βουλευτές ήδη διαχωρίζουν τη στάση τους από την ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολουθούν και άλλα κορυφαία στελέχη υπό τον φόβο βαρύτατων κατηγοριών για εγκληματική δράση. Ο Γενικός Δείκτης βλέπει τώρα τις 1.400 μονάδες. Ξεκλείδωσε το χρηματιστήριο Αθηνών. Εντυπωσιακή άνοδος 3,5% στο χρηματιστήριο έφερε η λύση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι επιτυχάνεται η ταχύτερη ιδιωτικοποίηση. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.365 μονάδες με συναλλαγή 116,8 εκατομμύρια. Περιορίζεται ο αέρας στο χρηματιστήριο Αθηνών από τον Οκτώβριο. Η εκαθάριση θα ολοκληρωθεί σε 2 μέρες. Κάτω βλέπουμε θρίλερ για τη συμφωνία. Κλείνουν σταδιακά όλα τα μέτωπα που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Ολονύκτιες διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και Τρόικας για την εξέβρεση της χρυσής τομής. Δεν αποκλείεται σήμερα να εκδοθεί το ανακοινοθέν με το οποίο η Τρόικα θα επικυρώνει την επιτυχθέσα συμφωνία. Δεκτή η συμβιβαστική πρόταση της κυβέρνησης για τα εργασιακά. Εντός της εβδομάδας η κατάσταση του νομοσχεδίου για τις τράπεζες. Η Τρόικα θα επανεξετάσει τα επίμαχα θέματα για το δημόσιο και την απελευθέρωση της αγοράς σε επόμενη αξιολόγηση. Αγκάθι έως την τελευταία στιγμή το ύψος του προσδιανομή κοινωνικού μερίσματος. Μελέτη του ΙΟΒΕ, αύξηση του ΑΕΠ στο 1,2% από το ελληνικό. Η αξιοποίηση θα δημιουργήσει 35.000 θέσεις εργασίας. Μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία χαρακτηρίζει την παραχώρηση της έκθεσης στο ελληνικό το ΙΟΒΕ σε έρευνά του που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ. Και μετά την ημερησία, περνάμε στην Αυγή. Πάνω βλέπουμε ο Γαβρίλης Αγελαρίδης παρουσίασε το πρόγραμμα της Ανοιχτής Πόλης. Μεγάλη αλλαγή στην Αθήνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. 5 άξονες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, τη στήριξη των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη παρουσίασε ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Κόβονται τριετίες και ωρίμανση στον ιδιωτικό τομέα. Ισοπαίδωση στα 580 ευρώ. Κατεδάφιση μισθών για όλους στο επίπεδο του νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας επιχειρούν κυβέρνηση Τρόικα με πρόσχημα την ανεργία. Προσημείωση για αφανισμό συντάξεων μετά τις εκλογές του Μαΐου. Σε απόλυτη φτώχεια 750.000 συνταξιούχοι με μεικτές αποδοχές που ξεκινούν από 133,8 ευρώ το μήνα. Στους δρόμους κατά των απολύσεων. Εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύλακες, καθαρίστριες, δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται να μετρήσουν ανάποδα τις μέρες για τις πρώτες απολύσεις που σχεδιάζουν Τρόικα κυβέρνηση και κατεβαίνουν στους δρόμους. 48 ώρες απεργία της ΑΔΔΗ αύριο και μεθαύριο, τριήμερη απεργία της ΟΛΜΕ που σήμερα πηγαίνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σήμερα το μάθημα αρχίζει από Α. Αντίσταση, αγώνας, αξιοπρέπεια. Πούτιν, κυρίαρχο κράτος η Κρυμαία. Ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, αναγνώρισε χθες την Κρυμαία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δημιουργώντας πλέον τα δικά του τετελεσμένα. Αλέξης Τσίπρας, πάνω δεξιά, δέσμευση για ενιαία τιμή βιβλίου. Το μυαλό είναι ο στόχος, τόνισε με νόημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας χθες το απόγευμα από το Ακροπόλ, στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για την επαπειλούμενη κατάργηση της ενιαίας τιμής βιβλίου και την επιβεβαίωση της δέσμευσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ως κυβέρνηση θα επαναφέρουμε την ενιαία τιμή. Πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόσκληση σε debate για την Ευρώπη. Νυχτώνει για τη Χρυσή Αυγή. Μετά την αναξερτητοποίηση του βουλευτή Λάρισας Χρήστου Αλεξόπουλου, θρίλερ με τον βουλευτή Κορινθίας Ευστάθιο Μπούκουρα. Ο συνήγορός του διέψευσε την αποχώρησή του από την εργάνωση. Ελληνικό. Διεθνής καμπάνια υπογραφών ενάντια στην εκποίηση για και υπέρ της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Και περνάμε στο ριζοσπάστη. Κεντρικός τίτλος υποταγή στα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μονοπωλίων ή χειραφέτησης του λαού. Μεγάλη συγκέντρωση στην Αλφα Αθήνας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Sporting με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Πάνω δεξιά, αριστερά, πανεργατική απεργία στις 9 Απρίλη στον ιδιωτικό τομέα. Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζομένους να κάνουν δική τους υπόθεση την οργάνωση και επιτυχία της απεργίας. Δίπλα βλέπουμε Δημήτρης Κουτσούμπας για ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Η συμφωνία δεν διασφαλίζει ούτε τα ναυπηγεία ούτε τους εργαζομένους. Δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ σε χθεσινή εκδήλωση για την πρόταση του κόμματος για λιμάνια και ναυπηγεία. Κάτω ξεκινάει αύριο η 48 ώρα απεργία στο δημόσιο. Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ στην Ομόνια, Τετάρτη και Πέμπτη.
Απεργούν αύριο και την 5η, 20 Μάρτη, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια στις διαθεσιμότητες, στην αξιολόγηση, στις απολύσεις και τις καταργήσεις οργανισμών. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ καλούν και τις δύο μέρες της απεργίας σε συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 το πρωί στην Ομόνια. Απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ έχουν ανακοινωθεί και σε άλλες πόλεις. Ουκρανία. Συντριπτικό ναι στην Κριμαία υπέρ της ένωσης με τη Ρωσία. Τραυματίστηκε εργάτης από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΠΑΜΕ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες το Σάββατο. Δεξιά βλέπουμε πρώην μονάδες του ΕΟΠΗ με λιγότερους γιατρούς όποτε και αν λειτουργήσουν. Δύο μέρες πριν από την επαναλειτουργία των δομών του ΕΟΠΗ, όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ ότι οι 330 μονάδες του οργανισμού, όποτε και αν λειτουργήσουν, θα έχουν λιγότερο προσωπικό και θα προσφέρουν πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες στα εκατομμύρια των ασφαλισμένων. Ναυτεμπορική. Το σκληρό ευρώ απειλεί την ελληνική ανάκαμψη. Ανησυχία για τις επιπτώσεις στις εξαγωγικές επιδόσεις και τον τουρισμό. Πάνω αριστερά βλέπουμε το χρηματιστήριο κέρδη του δείκτη 3,5% με οδηγό τις τράπεζες. ΕΤΕ, δάνεια 1 δις ευρώ για το 2014. Ελληνικό. Δημιουργία 35.000 θέσεων εργασίας προβλέπει το ΙΟΒΕ. Κάτω, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και χθες σε πολύ ωραίες συναντήσεις. Ψάχνουν πολιτική λύση στα αδιέξοδα. Κοινές προσπάθειες και με κατέρωθεν πολιτικές παρεμβάσεις για να κλείσει η συμφωνία κυβέρνησης Τρόικας για τα εκκρεμή επί μακρών ζητήματα καταβάλλονταν μέχρι τα ξημερώματα και σε νέα πολύ ωραία διαπραγμάτευση που ξεκίνησε από το πρωί της Δευτέρας. Ναυπηγία Σκαραμαγκά. Κολύμπη στα βαθιά. Βουτιά στα βαθιά προκειμένου να αναλυθεί το πρόβλημα επαναλειτουργίας των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, επιχειρεί η ελληνική κυβέρνηση μετά την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να κάνει χρήση της επιστολής του ιδιοκτήτη των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η Σκάρτ Σάφα, και να αναλάβει το πολεμικό ναυτικό την ολοκλήρωση της κατασκευής 4 υποβρυχίων. Σύμφωνα με τις περισσότερες πληροφορίες της ΝΗ, συνολική συμφωνία δεν υπάρχει και για το λόγο αυτό άλλωστε το Υπουργείο αποφάσισε να προχωρήσει ώστε να καταγραφεί μια αρχική πρόοδος. Ο ΑΕΔ. Αιτήσεις από 21 Μαρτίου για 54 εκατομμύρια ευρώ. Αρχίζει στις 21 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας συνολικού ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ. Και η Εσπρέσο. Συνελήφθη φίρμα DJ με κόκα. Σοκ στην κοσμική Αθήνα για τον πρωταγωνιστή των πάρτι σε Μύκονο και Κολωνάκι. Αγωνιούν όσοι βρίσκονται στη μνήμη του κινητού του. Τρίποντα από την Έλλη και την κόρη του Φασούλα. Έρχεται το ασύρματο ηλεκτρικό ρεύμα που βάζει τέλος στα καλώδια. Αυτά ήταν τα νέα από τις κυριότερες πολιτικές εφημερίδες. Να δούμε τώρα τα νέα και από τον αθλητικό τύπο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Πάμε για γκολ. Ο Μίτσελ έχει έτοιμο το σχέδιο πρόκρισης και δεν διστάζει να μπει σε λεπτομέρειες. Ο coach θέλει να πετύχει ο Ολυμπιακός το πρώτο του γκολ ύστερα από δύο στήρες επισκέψεις στο Old Trafford και να κάνει άλμα για τους 8 του Champions League. Γιατί ο Φούστερ κερδίζει πόντους έναντι του Πέρες. Με ποιους είχε διαδοχικά τετατέτ ο Μίτσελ και τι τους είπε. Στην αποστολή, ο Σαβιόλα, προπόνηση και στα απέναλτι. Φουλ επίθεση. Πού το πηγαίνει ο δικέφαλος με την πιο καυστική ανακοίνωση που έβγαλε ποτέ. Η απάντηση Σαββίδη στα σενάρια για σύσταση πολιτικού κόμματος. Περνάμε στην εφημερίδα Το Γκολ. Επέστρεψε. Το γκολ καταγράφει την πράσινη πρόοδο και αναλύει την πορεία πρωτοαθλητισμού του Παναθηναϊκού στο δεύτερο γύρο. Ζελίκο, σε αγαπάμε, αλλά θα σε κερδίσουμε, διαβάζουμε πάνω. Αυτό είναι το μήνυμα του Παναθηναϊκού που θα τιμήσει τον Αμπράμοβιτς, αλλά καίγεται για την νίκη με την Φενέρ. Αλβέρτης, είμαστε χαρούμενοι που θα δούμε το Ζέλικο, αλλά είμαστε καταδικασμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Χαλάρωμα με ελυσιακό στο ΟΑΚΑ. Ένα γκολ και φύγαμε για τους 8. Ο Μίτσελ ποντάρει στο τρίο Τσόρι Καμπέλ Πέρεζ και αλλάζει πλάνο στον επαναληπτικό με τη Manchester United. Ραντεβού στα δικαστήρια με απάντηση και στα ρώσικα. Αγριεύει επικίνδυνα η κόντρα Σαββίδη Μαρινάκη με τον Ολυμπιακό να απαντά επίσημα στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και να κάνει λόγο για τον δικτατορίσκο απεικιοκράτη με αμφιβόλου προελεύσεως κεφάλαια.
Σειρά έχει το φως των σπόρων. Αντί για Ροναλντίνιο, Ινσαουρουαλάλδε. Η Ερυθρό Ευκυπαέ καινοτόμησε δεδομένου ότι η ανακοίνωση αναρτήθηκε και στη ρώσικη γλώσσα. Πάνω αριστερά, ομόγες, πρέπει να πιάσουμε και τον Ολυμπιακό από τον λαιμό. Μάχεται για το μέλλον το Σκοτσέζος, ανέφερε χθες η εφημερίδα Manchester Evening News, ενώ έκανε λόγο για εξευτελισμό των κόκκινων διαβόλων στην προχθεσινή βραδιά βαριά ήττα από τη Liverpool 0-3 στο Old Trafford. Υπέρ της απόλυσης του Μόγιες τάσατε το 62% των οπαδών της United σε γκάλωπ της εφημερίδας Mirror. Και περνάμε στην πράσινη. Με το μυαλό στη Φενέρ, ξεκούρασε Διαμαντίδη Ματσιούλης ο Αλβέρτης και χωρίς Γκίστ και Κάρι δοκίμασε σχήματα και συστήματα εν ώψη του μάτς με τους Τούρκους στο 83-77 επί του Ηλυσιακού. Ζεστός ο Μπράμος, 16 πόντους ο Παπάς. Αποκλειστικά στην B, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης μιλάει από καρδιάς στο Γιάννη Κουβόπουλο για την επιστροφή του Ομπράμοβιτς στο ΟΑΚΑ και τη μάχη του Φερέν στο παρκέ. Εγώ και ο Σότς. Όλα όσα λέει για το συναπάντημα των δύο μύθων, τις ιδιαιτερότητες του αγώνα της Πέμπτης, αλλά και την ιερή υποχρέωση του Παναθηναϊκού να πάρει την νίκη. Συνεχίζουμε με την ώρα των σπορ. Σεισμό πολλών Ρίχτερ. Κάτι γίνεται και κάτι σημαίνει το ότι πλέον ολοένα και περισσότεροι μιλάνε με ονόματα και δείχνουν ότι δεν φοβούνται. Η μία ομάδα μετά την άλλη, από όσους δεν ανήκουν στο άρμα, τα λένε όλα φορά παρτίδα και περιμένουν σύντομα. Προχωράει φουλ για τη νέα ΠΑΕΟ Τίγρης. Η ΑΕΚ έκανε ανοιχτή πρόκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του οικονομικού διευθυντή της υποϊδρύσεως νέας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους ονειρεύονται εμπόδια και προβλήματα. Της εκδιδόμενης επιχρήμαση γυναικών στο Σιδηρούν και Κλείδωμα γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη Super League και την ΕΠΟ να μην ξέρουν πλέον από πού τους έρχονται οι κατηγορίες και οι καταγγελίες. Μετά τον ΠΑΟ, Αλαφούζος, την Ξάνθη Πανόπουλος και τον Πανετολικό Κοστούλας, ήρθε η σειρά του ΠΑΟΚ να αντιδράσει με σκληρή ανακοίνωση σε αυτήν τη φαρσοκομωδία που λέγεται Super League. Βούκινο σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει ο θαυμαστός κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά το επίσημο κράτος ακόμα κοφεύει και κλείνει τα μάτια στην προσβολή του λαϊκού αθλήματος, αλλά και της κοινής λογικής. Ή μήπως δεν αποτελούν προσβολή για το ποδόσφαιρο το να έχει μια ομάδα μοιράσει πάνω από 10 δανεικούς σε άλλες ομάδες της ίδιας κατηγορίας και να την κατηγορούν ανοιχτά πλέον οι αντίπαλοί της ότι έχει παραρτήματα υπό τον έλεγχό της. Μόνο οι εχθροί της ΑΕΚ στηρίζουν το χάρι. Πάταγο έκανε η αποκάλυψη της ώρας για το ραντεβού δικηγόρου-εκδότη. Δεν μπορούσε χθες να διαψεύθει και έλεγε σε όποιον τον ρωτούσε ότι δεν ασχολείται. Γνωστοί ερυθρόδερμοι αρθρογράφοι εκθιάζουν τον Οικονομόπουλο και ταυτόχρονα τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα στα μάτια όλων των εξίδων. Άλλα έχουν ποντάρει σε κουτσό άλογο, αλλά νομίζουν ότι βρήκαν θέμα για να πλήξουν την Ένωση. Και περνάμε στον πρωταθλητή. Πόθεν έσχες, κύριε Σαββίδη. Τι έσχες και ποιο είναι το πόθεν έσχες σου. Ανακοίνωση καταπέλτες στις προκλήσεις. Κάτω βλέπουμε στα δικαστήρια απαντά ο Ολυμπιακός στον αποτυχημένο δικτατορίσκο και επικειοκράτη. Σκληρή απάντηση και από τον Σαρή. Τακτική διαμάντη από τον Μίτσελ δοκίμασε Βάλτε στην επίθεση. Δαγκώνει και πληγωμένος. Ο Ολυμπιακός με σούπερ άμυνα στην τελευταία περίοδο δέχτηκε μόλις 7 πόντους. Λίγησε στο Αλεξάνδριο τον μαχητικό Άρη με 64-57. Με 16 κλεψίματα, οι παίκτες του Ολυμπιακού τιμώρησαν όλα τα λάθη των αλληπάλων τους. Γίγαντας και πάλι κάτω από τα καλάθια, ο Ντάνσον με 17 πόντους. Σύνθημα πρόκριση από τον πρόεδρο, βλέπουμε πάνω δεξιά, μίλησε με Φούστερ, Εντίγκα Χολέμπας και Σαλίνο. Σαβιόλα, υπερορίες στη θεραπεία για να παίξει. Παρότριση Μόγιες, διαβάζουμε κάτω, στους οπαδούς της Μάντσεστερ. Κάντε το Old Trafford Καραϊσκάκι. Να πιάσουμε τον Ολυμπιακό από το λαιμό. Επιχείρηση ηθικό. Να δούμε τώρα και το Γαύρο. Δύο σημάδια πρόκρισης. Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της United όταν έχει χάσει το πρώτο μάτς στην Ευρώπη, αλλά και η παράδοση της στο Champions League όταν κάνει κακές χρονιές στο αγγλικό πρωτάθλημα. Μίλησε με Κάμπελ για Center 4. Δεν το έχει βγάλει από το μυαλό του ο Μίτσελ. Ποια είναι η κανονική ενδεκάδα και ποια η ευνηδιαστική. Εντάξει ο Μαρκάνο, τελευταία στιγμή η οριστική απόφαση για ενδεκάδα.
Ο Σαβιόλα στον πάγκο, αν βγάλει απόψε το τεστ. Και ο Βέργος στην αποστολή. Συσπήρωση. Ο Βαγγέλης Μαρινάχης είχε τέτα τέτ χθες με τον Φουστέρ, Εντιγκά, Χολεμπάς και Σαλίνο για να τους φτιάξει εν ώψη Old Trafford. Κάντε ό,τι και στο πρώτο μάτς. Θέλουμε να προκριθούμε στο μήνυμα. Ο Μίτσελ το πιστεύει. Δεν έχουμε αβαντάζ. Χρειαζόμαστε ένα γκολ. Δεν ξέρουμε να αμυνόμαστε στη δική μας περιοχή. Δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να είμαστε επιθετικοί. Πιθανή παρουσία του Μαραντόνα στο Old Trafford. Νίκησε, αλλά ψάχνεται. Οι ερυθρόλευκοι ζορίστηκαν πολύ απέναντι στην πιτσιρικαρία του Άρη. Καλώς και πάλι ο Ντάνσον βοήθησε ο Σλούκας. Τα βλέμματα όλων τώρα στη Λαμποράλ και στους απόδες Σπανούλη και Πρίντεζη. Όλα κόκκινα και φέτος και συγχαρητήρια της ΚΑΕ για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και το κύπελλο στο βόλεϊ. Και περνάμε στη Live Sport. Τον έχει. Ντόπες Μαρινάκη στους παίκτες, πιστεύω σε εσάς, γράψτε ιστορία. Ο σίγουρος και τολμηρός Μίτσελ θα μπει στην αρένα του Old Trafford για να αποτελειώσει με τον Ολυμπιακό του τον τελειωμένο Μόγιες. Ετοιμάζει και κόλπο, αλλά Λίβερπουλ με διαμάντι. Ο Ισπανός ζητάει γκολ πάση θυσία για να απολύσει τον Σκοτσέζο και να γυρίσει, θριαμβευτής. Άλντε επίθεση, Βαγγέλη σε Σαββίδη. Απικιοκράτης και δικτατορίσκος να ελέγχει το πόθεν έσχες του. Και τέλος η γάτα. Με 29 παιχνίδια και 2 μονά αποδεκτά το κουπόνι. 6 σημεία που βγάζουν μάτι. 3 διπλά, 3 ισοπαλίες και ένα μάτς με 4 με 6 γκολ που πρέπει να παιχτούν με σύστημα και πληρώνουν από 2,10 έως 3,25. Ήταν άσοι από χρυσάφι. Πέρασαν οι 6 από τους 7 άσους της Κυριακής. Οι 3 με μεγάλες αποδόσεις της Σβόλε, της Λιβόρνο και του Αμβούργου. Ταμείο με την βασική πρόταση με τους άσους της Εσχυχίσπορ, του Πανιόνιου και του Πλατανιά. 4,42 πλήρωσε η τετράδα των Undercover. Αφού είδαμε τώρα τα κυρινότερα νέα από τον αθλητικό και πολιτικό τύπο, έντυπο τύπο, θα δούμε τώρα και τα 3 πρώτα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική εφημερίδα του zoogla.gr. Ξεκινάμε με πρώτο θέμα. Αποτελέσματα σοκ τα πάνω κάτω στην διαδικτυακή ψηφοφορία του zoogla.gr. Καταποντίζονται Πασόκ και Δημάρ. Εντυπωσιακά ποσοστά για το ποτάμι, μικρή συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας εξαιτίας της Χρυσής Αυγής. Δεύτερο πρωτοσέλιδο, μετακόμισε στην Ελβετία. Μόνιμος κάτοικος Ζηρίχης, ο Θέμος Αναστασιάδης. Στον παράδεισο της φοροδιαφυγής, ο εκδότης του πρώτου θέματος. Επόμενο πρωτοσέλιδο, άλλη το μυστήριο, το Boeing. Πετούσε σε χαμηλό ύψος για να αποφύγει τα ραντάρ. Άκαρπες οι έρευνες στα σπίτια των πιλότων. Τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στο zoogla.gr. Τώρα θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Μείνετε, ακολουθούν πολλά ενδιαφέροντα θέματα.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα ξεκινήσουμε με το να αναφερθούμε στην χθεσινή εκπομπή «Κίτρινος τύπος» του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Κυρίαρχο, ένα από τα πολλά θέματα της χθεσινής εκπομπής ήταν η εκλογική κατάρρευση, το θέμα της ψηφοφορίας, της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που έγινε από το Zoomla.gr. Την εκλογική κατάρρευση των δύο κομμάτων της συγκυβέρνησης, την άνοδο της Χρυσής Αυγής, αλλά και το εκλογικό ρεύμα της νέας πολιτικής κίνησης στο ποτάμι, καταγράφει η παρούσα διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoomla.gr. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν, όπως είπαμε χθες, από την εκπομπή «Κίτρινος τύπος» στο κανάλι Extra. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Μαρτίου. Ψήφισαν 1.441 άτομα, τα οποία πέρα της πρόθεσης ψήφου απάντησαν σε μια σειρά ερωτημάτων άμεσων συνδεδεμένων με την επικαιρότητα, όπως οι επερχόμενες ευρωεκλογές, το κίνημα του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη, αλλά και οι έντονες αντιδράσεις που ξέσπασαν με αφορμή την έκδοση βιβλίου από τον Δημήτρη Κουφοντίνα «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη». Η Ζούγκλα δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα, εμπιστεύεται όμως το σταθμισμένο δείγμα της, το οποίο κατά το παρελθόν έχει καταγράψει με μεγάλη ακρίβεια τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων και τις τάσεις του εκλογικού σώματος, που με αυτή τη μέθοδο θυμίζει κινούμενη άμμο. Το ζητούμενο είναι εάν αυτή η παρούσα συμπεριφορά θα παγιωθεί ή αποτελεί απλώς στιγμιαία προειδοποίηση των ψηφοφόρων προς τον κυβερνητικό συνασπισμό, προς τη λήψη σημαντικών οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων. Να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας στο βίντεο που ακολουθεί από τη χθεσινή εκπομπή. 1.441 άτομα διεξήχθη από την 14 Τρίτου του 14 ως 17, τρεις ημέρες, πάνω από 18 ετών φυσικά, και είναι οι χρήστες του διαδικτύου και επισκέπτες του site zoomla.gr που, όπως σας περιέγραψα πριν, εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν τα στοιχεία τους. Πάμε στο δεύτερο πίνακα, ποιοι ψήφισαν αναφύλο. Γυναίκες 13%, άντρες 87%. Κοιτάξτε, οι γυναίκες πώς δεν εκδηλώνουν αυτό που θέλουν να ψηφίσουν. Ε? Το κρατάνε φοβερό, είναι βαθιά μέσα τους. Λοιπόν, οι γυναίκες, οι ωραίες γυναίκες. Ποιοι ψήφισαν αναηλικία. 51%, 45-64. Κοιτάξτε τώρα οι ηλικίες αυτές που δεν ήξεραν τι είναι το διαδίκτυο, μπαίνουν και ψηφίζουν και συμμετέχουν. 40%, 25-44. 2%, 18-24. Ενδιαφέρονται λιγότερο αυτές οι ηλικίες για τις ψηφοφορίες και τα κόμματα. Και 7%, 65+. Και αυτό είναι έκπληξη για μένα. Άνθρωποι πάνω από 65 ετών, οι οποίοι ηλεκτρονικά θεωρούνται αγράμματοι, σήμερα μπαίνουν και ψηφίζουν και συμμετέχουν.
Βεβαίως έχω και έναν δικό μου, ο οποίος βάζει τον ανιψιό για να ψηφίσει, επειδή δεν ξέρει να μπει στο ίντερνετ. Όλα παίζουν. Καλό. Αυτό δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μαθαίνει. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Ποιοι ψήφισαν? Βαθμός αστικότητας, αγροτικές περιοχές 17%, αστικές 83%. Να δούμε ποιοι ψήφισαν αναπεριοχή. 51% η επαρχία, 38% η Αττική, 11% η Θεσσαλονίκη. Για να μην νομίζουν ότι ψηφίζει μόνο η Αθήνα, έτσι βλέπετε, αγροτικές περιοχές, η περιφέρεια. Στον επόμενο πίνακα θα δούμε ποιοι ψήφισαν σε σχέση με το επίπεδο μόρφωσης. Ανώτατη μόρφωση 39%, ανώτερη 31%, μέση 29%, κατώτερη 1%. Και πάμε τώρα στο ερώτημα. Ποια είναι η γνώμη σας για το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη? Το 26% λέει δημιούργημα επιχειρηματικών συμφερόντων. Το 38% δημιούργημα πολιτικών συμφερόντων. Το 21% δημιούργημα σκεπτόμενων ενεργών πολιτών. Υπάρχει ένα 15% που δεν εκφράζει τη γνώμη του. Δηλαδή έχουμε ένα 64% που έχει αρνητική γνώμη για το ποτάμι, ένα 21% θετική και ένα 15% ουδέτερη. Πάμε στο επόμενο ερώτημα που έχει ενδιαφέρον. Θεωρείτε σωστή την συγγραφή και έκδοση βιβλίου από τον Δημήτρη Κουφοντίνα? Δείτε τώρα, είναι εκπληκτικό, δείτε πώς ψηφίζουν βάσει της ιδεολογίας τους. Νεοδημοκράτες, 45% είναι θετική για το βιβλίο του Κουφοντίνα, 51,4%, όχι, αυτό είναι το σύνολο, συγγνώμη, 45,8%, 51,4% αρνητική στο σύνολο. Βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία 22,9% λένε ναι στην συγγραφή έκδοση του βιβλίου, 75,4% όχι. Στο ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνει το αντίθετο. 67,1% υπέρ της έκδοσης του βιβλίου του Κουφοντίνα, 30,3% εναντίον. Στο ΠΑΣΟΚ 54,6% υπέρ, 45% εναντίον. Στους Ανεξάρτητους Έλληνες 37% υπέρ, 59,2% εναντίον. Στη Χρυσή Αυγή 33,8% υπέρ, 63,1% εναντίον. Στη Δημάρ 42,6% υπέρ, 55,9% εναντίον. Και είναι εκπληκτικά τα νούμερα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 76,4% υπέρ της συγγραφής έκδοσης του βιβλίου και 15% κατά. Πάμε στο επόμενο τώρα, αρχίζουν οι πίνακες, οι ζώρικοι. Ποιος πολιτικός αρχηγός κατά τη γνώμη σας είναι ο ικανότερος να κυβερνήσει τη χώρα? Σαμαράς 14,6, Τσίπρας 17,9, Βενιζέλος 1, Καμένος 2,9, Μιχαλολιάκος 12, Κουβέλης 0,7, Κουτσούμπας 2,8, Θεοδωράκης 5, άλλος 7,2, κανένας 30,2, κανένας 5,8, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αν οι ευρωεκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? ΣΥΡΙΖΑ με 58%. Νέα Δημοκρατία 16,9. ΠΑΣΟΚ 0,1. ΑΝΕΛ 0,5. Χρυσή Αυγή 9,7. ΚΟΚΟΕ 0,4. Ποτάμι 3,9. ΕΛΙΑ 0,1. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, 10,3. Και ο επόμενος πίνακας, αν οι ευρωεκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Χρυσή Αυγή 25,1, παρακαλώ. Για να καταλάβετε από πού πηγάζει ο φόβος, ο πανικός και ο τρόμος για την άνοδο της Χρυσής Αυγής και το κυνηγητό που πέφτει. 9,4 η Νέα Δημοκρατία, 20,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ 1,4, 3,3 η ΑΝΕΛ, 0,1 η ΔΙΜΑΡ, 5,1 το ΚΚΕ, Δημιουργία 0,5, σχέδιο Β Λαβάνος 1% και το ποτάμι 14%, παρακαλώ. Δράση 0,2, οικολόγοι 1,1, λαός 1,7, 0,8 ο Πολύδωρας.
Λυπή, Ανταρσία 04, ΕΠΑΜ 46, Ελιά 08, άλλο 21, αποχή 18. Μικρή είναι τώρα η αποχή. 1-2 λευκά άκυρα, δεν ξέρω, δεν απαντώ. 4,8. Το 14%, όπως αντιλαμβάνεστε για το ποτάμι, είναι πολύ εντυπωσιακό νούμερο. Είναι τρίτο κόμμα. Αν οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν στον επόμενο πίνακα την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? ΣΥΡΙΖΑ 59,4. Νέα Δημοκρατία 18,9. ΠΑΣΟΚ 0,1. Ανεξάρτητη Έλληνες 0,4. Χρυσή Αυγή 8,4. ΚΚΕ 0,3. Ποτάμι 2,2. Ελιά 0,2. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 10%. Αν οι βουλευτικές εκλογές είναι ο σημαντικότερος, διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζετε? Η Χρυσή Αυγή πρώτη με 24,6, παρακαλώ. Η Νέα Δημοκρατία στο 10,1. ΣΥΡΙΖΑ 21,6. ΠΑΣΟΚ 1,4. ΑΝΕΛ 3,5. Δημοκρατική Αριστερά 0,7. ΚΚΕ 4,3. Δημιουργία 0,7. Σχέδιο Β 0,4. Και ποτάμι 11%. Τρίτο κόμμα. 0,2 η δράση, οικολόγοι 1%, λαός 1,3, 0,8 πολίδωρας και η συντροφιά, Ανταρσία 0,9, ΕΠΑΜ 4,8, 11% ποτάμι. Κοιτάξτε, ΕΠΑΜ ο Καζάκης, αντιμνημονιακή ψήφος, έτσι. Και καθαρή. Κρατήστε και αυτό. Ελιά 0,8, ΠΑΣΟΚ και Ελιά, όπως βλέπετε, ούτε μαζί μπαίνουν στη Βουλή με αυτά, ναι, τα αποτελέσματα. Το μετράτε δύο φορές. Ναι, σωστό και αυτό. Τι ίδιο πράγμα. Που λέει ο λόγος. Τζάμπα είναι. Ακόμα, ναι. Ναι. Τζάμπα είναι, εντάξει. Του κάνουμε ένα χατήρι. Άλλο κόμμα 2,7, αποχή 1,5, λευκά άκυρα 1,9, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 5,9, πολύ μικρά τα ποσοστά, όπως βλέπετε, που δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και πάμε στον πίνακα βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή. Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε βάσει των εγκύρων ψηφοδελτίων? Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 9,3 και εδώ βλέπετε ότι 27,1 η Χρυσή Αυγή, 23,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, 11,1 η Νέα Δημοκρατία, 1,5 το ΠΑΣΟΚ, 3,9 ανεξάρτητοι Έλληνες, Δημοκρατική Αριστερά 0,8, 4,7 το ΚΚΕ, ΕΠΑΜ 5,3, ποτάμι 12,1, 9,7 άλλο κόμμα. Λοιπόν, συσπήρωση τώρα. Δείτε πόσο χαμηλή είναι η συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, 32,2. Δείτε τις απώλειες στη Χρυσή Αυγή, 30,9 παρακαλώ. 31%. Είναι τεράστιο νούμερο. Αυτό το νούμερο λοιπόν είναι η παγίδα στην όλη ιστορία για τους στατιστικολόγους και για όσους έχουν σπουδάσει όπως εσείς σε αυτήν την επιστήμη, διότι αυτό το νούμερο είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Θα ψηφίσει έτσι, θα πάει έτσι στις εκλογές, ή όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, αυτό που εύκολα δηλώνει στη διαδικτυακή από θυμό, οργή, από πίεση που θέλει να ασκήσει το κόμμα του. Από όλα τα άλλα, διότι αν δείτε, ένα 9,3 πηγαίνει προς το ΣΥΡΙΖΑ, 9,3 στο ποτάμι από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει παντού τρύπες η Νέα Δημοκρατία και 2,6 στους ανεξάρτητους Έλληνες. Όμως, η συσπήρωση δεν είναι μεγάλη και για το ΣΥΡΙΖΑ. 58,4 η συσπήρωση. Και δείτε τι γίνεται. 12,2 προς τη Χρυσή Αυγή. Είδατε που σας λέω ότι εδώ είναι μια κινούμενη λάβα. 2,9 προς το ΚΚΕ. Λευκά άκυρα και τα υπόλοιπα, δεν απαντώ, 4,5, ΕΠΑΜ 10,2. Υπάρχει ένα αντιμνημονιακό κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκνευρίζεται ίσως από κάποιες θέσεις ή πράγματα που δεν αντιλαμβάνεται. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Προδιάθεσε αντιμνημονιακές. Και 7,6 προς το ποτάμι. Όλοι έχουν λοιπόν απώλειες προς. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά υπόθηκαν στην χθεσινή εκπομπή Κίτρινος Τύπος, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και αυτή και τις προηγούμενες στο zoogla.gr. Συνεχίζουμε τώρα και θα πάμε σε ένα επεισόδιο που είχε γίνει την Κυριακή μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των φοιτητών στο Λονδίνο. Να θυμίσουμε λοιπόν την θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι Έλληνες φοιτητές στο Imperial College στον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη το βράδυ της Κυριακής κατά την παρουσία του Υπουργού στην αίθουσα εκδηλώσεων.
λογομάχησαν, επικράτησε αναστάτωση και υπήρξαν και φρασιστικές αντεγκλήσεις μεταξύ των φοιτητών και του Υπουργού. Τελικά παρενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και το επεισόδιο έληξε. Τώρα ο Υπουργός Υγείας δίνει την απάντησή του στους φοιτητές και ανέφερε ότι υπάρχει μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν στο Λονδίνο και μεταφέρουν την αθλειότητα στο εξωτερικό. Όλοι αυτοί ήταν 30 με 40 άτομα σε ένα ακροατήριο 240 ατόμων. Ο Υπουργός συμπλήρωσε ότι στην Ελλάδα, αν πήγαινα να μιλήσω σε αμφιθέατρο ελληνικού πανεπιστημίου, θα με δέρνανε. Εκεί όμως κάνανε φασαρία στην αίθουσα και μετά έκαναν τις κότες, γιατί θα είχαν να κάνουν με την αστυνομία που βρισκόταν στην είσοδο και θα είχαν κακά ξεμπερδέματα. Τέλος, όσο για την ομιλία του, ανέφερε ότι παρά τις φασαρίες μίλησε στο ακροατήριο για 2,5 ώρες και μάλιστα ήταν παρόν και ο Υπουργός Ηλίας Μοσιάλος. Να δούμε ένα απόσπασμα από την επίσκεψη του Υπουργού Άδωνη στο Λονδίνο. Did we pay for you to come here? Did the Greek state pay? I've just received. You want everybody to speak together? Yes. This is what you do anyway. Always when you speak in the media, this is your way of doing things. Perhaps that's how we should speak then, right? Is that your way of democracy? This is his way of democracy, not mine. But he has to be confronted with his own way of democracy. Θα σκίσει κανένα καλσόν. Περήφανα κιόλας. Περήφανα. Θα αφήσουμε τώρα τα δικά μας και θα πάμε στην Ουκρανία και θα πούμε για το αμφιλεγόμενο ζήτημα του δημοψηφίσματος. Η ένωση της Ουκρανικής Χερσονήσου της Κριμαίας με τη Ρωσία εγκρίθηκε στο 96,6% των ψηφισάντων στο δημοψήφισμα που διεξήχθησε την Κυριακή. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες το πρωί ο φιλορώσος πρωθυπουργός Σέρτζεϊ Αξιάνοφ μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, οριστικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος 96,6 υπέρ. Το Κοινοβούλιο της Κριμαίας πρόκειται να συνεδριάσει το πρωί, συνεδρίασε χθες, για να εγκρίνει επισήμως τις υποψηφιότητες της Κριμαίας για ένωση με τη Ρωσία βάσει του δημοψηφίσματος αυτού, το οποίο θεωρείται παράνομο από το Κίεβο και τη Δύση. Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Мы идем домой! Крым в России! Ура, товарищи! И он выиграл, победил и выстоял. Имя ему как Сталинград. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας και από το πρώτο δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε τώρα τη ροή της εκπομπής μας. Η ρώσικη δημόσια τηλεόραση είπε «Η Ρωσία μπορεί να μετατρέψει τη ΣΥΠΑ σε ραδιενεργό στάχτη». Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που είναι ικανή να μετατρέπει τη ΣΥΠΑ σε ραδιενεργή στάχτη, δήλωσε την Κυριακή ο κεντρικός παρουσιαστής του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Ρωσία Δημήτρη Κισέλοφ. Με φόντο, φωτογραφία από ένα πυρηνικό μανιτάρι κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας εκπομπής του «Ειδήσεις της εβδομάδας», η οποία εκπέμπει από τις θέσεις του Κρεμλίνου για την διεθνή πολιτική.
Η χθεσινή εκπομπή είχε ως κεντρικό θέμα την καταδίκη από τη ΣΥΠΑ του δημοψηφίσματος για την ένωση της Κριμαίας με τη Ρωσία. Ο Δημήτρη Κισέλοφ διορίστηκε τον περασμένο Δεκέμβρη από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, επικεφαλής ενός νέου θεσμού ενημέρωσης που περιλαμβάνει το πρακτορείο ειδήσεων Ραϊνοβόσκι, το τηλεοπτικό δίκτυο RT και το ραδιοφωνικό δίκτυο Η Φωνή της Ρωσίας. Η αντικειμενικότητα είναι ένας μύθος που θέλουν να μας επιβάλλουν. Η συντακτική πολιτική πρέπει να συνδέεται με την αγάπη για τη Ρωσία, είχε δηλώσει κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. И уж не знаю, совпадение ли, но вот позвонил Обама Путину 21 января, наверное, опять пытался как-то давить, а на следующий день, буквально 22 января, в официальном печатном органе правительства России появляется статья, где вполне доходчиво разжевывается, как работает наша система гарантированного ядерного возмездия «Периметр». В США ее прозвали «Dead Hand» – «Мертвая рука». Вообще, советую почитать. Суть в том, что даже если люди во всех наших командных пунктах после вражеской атомной атаки замолчат, неуязвимая система автоматически отправит в полет наши стратегические ракеты из шахт, из подводных лодок в правильном направлении. Найдите сами, это публикация на сайте российской газеты от 22 января. Крайне интересно, система «Периметр» в поиске. Και από τη Ρωσία θα περάσουμε στην Βρετανία και τον μεγάλο κολοσσό της Vodafone, η οποία θα εξαγοράσει την ισπανική Ono. Στην εξαγορά λοιπόν της ισπανικής εταιρείας καλωδιακών υπηρεσιών Ono, για ένα ποσό που αγγίζει τα 7,2 δις ευρώ, συμφώνησε να προχωρήσει η Vodafone σύμφωνα με το Reuters. Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας και απαιτεί την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών. Εντάσσεται σε κύμα συμφωνεύσεων από ευρωπαϊκό κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Ο Βρετανικός κολοσσός σχεδιάζει να αναλάβει και το χρέος της Ono, το οποίο ανέρχεται σε ύψους 3,34 δισεκατομμύρια ευρώ, για να καταβάλει το υπόλοιπο μέρος του ποσού σε μετρητά. Να δούμε την ανακοίνωση από τη Vodafone. An investigation into the pilots of missing Malaysia Airlines Flight 370 intensified Monday as officials confirmed that the last words spoken from the cockpit came after a key signaling system was manually disabled. U.S. intelligence efforts also were focusing on Captain Zahari Ahmad Shah and his first officer, Farag Abdul Hamid. According to a senior U.S. lawmaker, I think from all the information I've been briefed on from, you know, high levels within Homeland Security, National Counterterrorism Center, intelligence community, that something was going on with the pilot, said Michael McCall, the chairman of the House Homeland Security Committee. Και μετά να ξαναγυρίσουμε τώρα στην Ελλάδα και να δούμε τα νέα της περιφέρειας. Πάμε στη Λάρισα, όπου ο άγριος ξυλοδαρμός ενός ηλικιωμένου που οδηγήθηκε στο θάνατο ήταν η σταγόνα που ξεκύλησε το ποτήρι στον Δήμο Κιλελέρ. Οι κάτοικοι ζητούν καλύτερη αστυνόμευση. Να δούμε τις δηλώσεις του στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο άγριος ξυλοδαρμός ηλικιωμένου απολιστές στη Νέα Λεύκη που οδήγησε στο θάνατό του ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους κατοίκους του Δήμου Κιλελέρ. Σήμερα στο Δημαρχείο στην Οίκαια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με αντικείμενο την ασφάλεια και την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην ευρύτερη περιοχή. Στη σύσκεψη συμμετείχαν αιρετοί, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πόπη Γερακούδη, οι αστυνομικοί διευθυντές Θεσσαλίας και Λάρισας. Αίτημα του Δήμου Κιλελέρ είναι να μετατραπεί το αστυνομικό τμήμα περιφέρειας Λάρισας σε αστυνομικό τμήμα Κιλελέρ και να μετεγκατασταθεί στον Πλατήκαμπο. Είναι γεγονός ότι τα χωριά μας δεν βλέπουν εύκολα περιπολικό. Η αστυνόμευση δεν υπάρχει και η παρουσία περιπολικού είναι μόνο να επιδίδει καμία κλίση για δικαστήριο. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γι' αυτό και η θέση μας είναι να δημιουργηθεί τμήμα αστυνομικό στο Δήμο Κιλελέρ. Είμαστε ο μόνος Δήμος στον νομό που δεν έχουμε αστυνομικό τμήμα. Έχουμε παραχωρήσει για το λόγο αυτό το πρώην Δημαρχείο Πλατικάμπου, που είναι ένα σύγχρονο κτίριο. Και όταν θα έχουμε εμείς ένα αστυνομικό τμήμα δικό μας, σίγουρα θα το ενισχύουμε. Πόσα διαθέτες?
πόσα αυτοκίνητα διαθέτουμε. Για την αστυνόμευση του Δήμου, μια πολύ συγκεκριμένη. Και ο Δήμαρχος στην αρχή στο λόγο του αυτό, σε αυτό αναφέρθηκε. Το να πούμε ότι έχουμε 2 ή 3 περιπολικά, νομίζω ότι αυτό δεν θα καλύψει τα ερωτήματα και τις απαντήσεις. Συνεχή είναι τα κρούσματα κλοπών, καλωδίων, χαλκού, με καταστροφές αρδευτικών γεωτρήσεων σε ολόκληρο τον κάμπο. Πρόσφατα οι κλέφτες, καταστρέφοντας το τσιμέντο, ξύλωσαν τα καλώδια χαλκού από γεωτρήσεις, από τις οποίες ιδρεύονταν 8 χωριά του Δήμου Κιλελέρ. Οι αιρετοί έθεσαν στην αστυνομία και το ζήτημα των κλεπταποδόχων. Ποιος παραλαμβάνει τα κλεμμένα και τι γίνεται με αυτούς, ρώτησαν. Τι γίνεται με τους κλεπταποδόχους? Δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κλοπής, κυρίως καλωδίων, στις γεωτρήσεις και γεωργικών μηχανημάτων, αν δεν πιαστούν οι κλεπταποδόχοι. Εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος. Παραμένουμε στη Λάρισα. Αυτή τη φορά όμως θα αναφερθούμε στην διαμαρτυρία των γονέων για την ακαταλληλότητα των νηπιαγωγείων. Ο λόγος είναι η κακή συντήρηση και ότι τα παιδιά τους διατρέχουν πολλούς και σοβαρούς κινδύνους πηγαίνοντας στα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία και ζητούν από την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες τους. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τζαμαρίες ραγισμένες. Ένα μόνο παράθυρο που στηρίζεται από κάποιο βιβλίο για να παραμένει ανοιχτό, ώστε να αερίζεται κάπως ο χώρος. Μια αυλή με χαλίκια, καταθλιπτική. Ακόμα και από κάποιο καρφί που βρέθηκε εκεί έχει τραυματιστεί ένα παιδάκι. Πάνω σπασμένα τζάμια, δεν υπάρχει παράθυρο για να μπαίνει οξυγόνο και να αερίζεται ο χώρος. Με το ζόρι στριώνει τη σκάλα αυτό το, με ένα βιβλίο, το μοναδικό μέσο που υπάρχει για να μπει λίγο οξυγόνο. Υπάρχει μόνο μια τουαλέτα για 20 παιδιά που έχει το κάθε τμήμα. Ο χώρος για 40 παιδιά, λέει, σωστά. 40 υπάρχει παιδιά. Και άλλη πλευρά από εκεί, υπάρχει η αυλή που βγαίνουν. Η αυλή είναι τελείως κατάλληλη, είναι με χαλίκι, έχει σύρματα, είναι πρόχειρα διορθωμένη από τους γονείς, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Υπάρχει παιδάκι που πάει σε καρφί. Έτσι είναι ο χώρος που στεγάζονται 10ο και 48ο νηπιαγωγεία Λάρισας, στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε από τον εξωτερικό χώρο. Έρχεστε, είδατε οδική σήμανση που να λέει ότι πλησιάζεται σε σχολείο? Όχι. Είδατε σαμαράκια για να κόψουν τα αυτοκίνητα ταχύτητα? Καμία. Και οι μπάρες που στήθηκαν έγιναν με δική μας πρωτοβουλία φέτος και με πρωτοβουλία φυσικά των νηπιαγωγών, οι οποίες είναι αξιόλογες. Εκεί που κάποτε βρισκόταν ένα κρεοπωλείο, στεγάστηκε το νηπιαγωγείο. Οι γονείς είναι αγανακτισμένοι. Σήμερα διοργάνωσαν διαμαρτυρία και προχώρησαν σε ολιγόλεπτο αποκλεισμό της Οδού Βόλου, που απέχει λίγα μόνο μέτρα από το νηπιαγωγείο. Έψαχνα να βρω το νηπιαγωγείο μισή ώρα. Δεν μπορούσα να το βρω. Περνούσα, ξαναπερνούσα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό το κτίριο, το ισόγειο μιας πολυκατοικίας, μπορεί να στεγάζει 2 νηπιαγωγεία. Τα παιδιά μου έχουν λείψει φέτος συνολικά 3 μήνες, αρρωσταίνουν με το παραμικρό. Η αίθουσα δεν αερίζεται. Μπορεί τα παιδιά μου να φύγουν μετά από 2 χρόνια, αλλά θα έρθουν κάποια επόμενα παιδιά. Η κατάσταση είναι, και δεν ξέρουμε πού να οδηγηθούμε. Προχθές μια επιτροπή πήγε στον κύριο Δήμαρχο, δεσμεύτηκε για ένα νηπιαγωγείο, αλλά από ό,τι ξέρω στην περιοχή αυτά όλα ακούγονται για πάρα πολλά χρόνια. Μας περιπέζουν φυσικά ότι εντάξει, δεν το ξέραμε, αλλά τώρα που εμείς θα το αναλάβουμε, μέσα σε 1,5 χρόνο θα έχετε νηπιαγωγείο. Πότε, τώρα, 2 μήνες πριν τις εκλογές, τι είναι αυτά, λόγια του αέρα δηλαδή? Και φυσικά εννοείται στον αντίποδα έρχονται, ξέρω εγώ, άλλοι υποψήφοι και λένε όχι, σε 8 μήνες θα έχει την νηπιαγωγείο. Είναι δυνατόν? Στα Τρίκαλα τώρα, ασφυκτική είναι η θηλιά για την παρούσα, λόγω της παρούσας οικονομικής κατάστασης, τόσο για τους πολίτες αλλά κυρίως για τους επαγγελματίες. Να δούμε τι δήλωσαν στην τηλεόραση του TRT. Σε ασφιχτική θηλιά έχουν μετατραπεί οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών των Τρικάλων προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, καθώς παρουσιάζουν εκτεταμένη αδυναμία να ανταποκριθούν σε αυτές, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται τα χρέη. Δυστυχώς, ό,τι το χειρότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει με το ΑΕ, ειδικά με το ασφαλιστικό ταμείο. Και το μεγάλο έγκλημα των κυβερνήσεων είναι ότι εμείς τουλάχιστον σαν ΟΑΕ, σαν ΤΕΒΕ, είχαμε ένα ταμείο όχι απλώς υγιές, και ένα ταμείο που είχε και λεφτά στην άκρη για να πάρουν και οι άνθρωποι σύνταξη με τα λεφτά. Δυστυχώς με αυτό που έγινε με το ΑΕ που μπήκαν όλα τα επαγγέλματα μέσα, αυτή τη στιγμή το ΤΕΒΕ έγινε το χειρότερο επάγγελμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 40% περίπου των επαγγελματιών παρουσιάζουν συσσωρευμένα χρέη προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, ποσοστό δραματικά αυξημένο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
Ένας στους δύο χρωστάει. Ένας στους δύο δεν έχει να πάει στο γιατρό. Ένας στους δύο κινδυνεύει με τον καινούριο νόμο που ψηφίσαν αυτοί πάνω από 5.000, κινδυνεύει να πάει φυλακή. Δυστυχώς όμως αυτό το φαινόμενο είναι ότι και τα λεφτά που ήταν απάνω στους ανέργους, τους επαγγελματίες, και αυτά τα λεφτά τα φάγανε. Και εμείς σαν ομοσπονδίες κάναμε μήνυση, γιατί φαγωθήκαν πάνω από 100 εκατομμύρια που ήταν απάνω στους άνεργους επαγγελματίες. Παραμένουμε στη Θεσσαλία. Αυτή τη φορά θα πάμε στην Καρδίτσα, όπου μειωμένες είδαν τις επιδοτήσεις τους οι αγρότες λόγω της παραπομπές που είχαν στις δηλώσεις τους για τις αγροτικές τους καλλιέργειες. Να δούμε τι δήλωσαν. Τα χρήματα για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι μπαίνουν κανονικά στους λογαριασμούς των αγροτών εδώ και 2 ημέρες. Σε ό,τι αφορά το ύψος της, φαίνεται πως είναι κουτσουρεμένη σε σχέση με τα όσα είχε αρχικά ανακοινώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι αγρότες περιμένουν διευκρινήσεις. Πάντως, ό,τι αφορά την Καρδίτσα, έχουν παρουσιαστεί και προβλήματα με παραγωγούς οι οποίοι ελέγχθηκαν από το σύστημα της τηλεεπισκόπησης και βρέθηκε ότι υπήρξαν παρατυπίες. Όπως λέει ο εκπρόσωπος της Νέας Ένωσης, τα λάθη οφείλονται σε αυλεψίες υπαλλήλων που ασχολήθηκαν εκείνη την περίοδο με τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ, και για να μπορέσουν οι παραγωγοί να εισπράξουν κανονικά τα χρήματά τους, θα πρέπει πλέον να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Παρατηρούμε σε όλο το νομό ότι έχει πετύχει το απόλυτο της πληρωμής της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν κάποια ψηλοπροβληματάκια στις περιοχές που έγινε η τηλεπισκόπηση, που επιλέχθηκε από το δορυφόρο η τηλεπισκόπηση. Εκεί βέβαια υπάρχουν λίγα προβλήματα, τα οποία στη συνέχεια, κατά την επίσκεψη των παραγωγών στον ΟΠΚΕΠΕ, θα διορθωθούν ούτως ώστε να πληρωθούν. Και βέβαια δημιουργούνται μικροπροβλήματα, γιατί θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, ο υπεύθυνος της ψηφιοποίησης που δούλευε τότε στην Ένωση να επανελέγξει τις συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες ήταν στην τηλεπισκόπηση, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσει ή και να μηδενίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα θα δημιουργηθεί στους παραγωγούς. Αφήνουμε τη Θεσσαλία και πάμε στην Πελοπόννησο. Προχωρούν τα έργα για να έρχουν πιο κοντά η Τρίπολη και το Άστρος. Προχωρούν οι εργασίες στο δρόμο Τρίπολης-Άστρος. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που θα ενώσει την πρωτεύουσα του νομού, την Τρίπολη, με την Κοινουρία. Η γέφυρα προβλέπεται να ολοκληρωθεί στον Απρίλιο του 2014. Το άλλο κομμάτι υπολογίζεται, το ένα κομμάτι θα τελειώσει τον Απρίλιο του 2014, ενώ το άλλο κομμάτι θα τελειώσει το Πάσχα του 2015. Η κάμερα του Καλημέρα Αρκαδία πήγε και κατέγραψε την εξέλιξη των έργων, όπου μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο.
Θα περάσουμε στη Βιωτία τώρα και θα δούμε τις δηλώσεις του νυν Περιφερειάρχη, Κλειάρχου Περγαντά. Ετεροχρονισμένη και μεταμεσονύκτια η καταγγελία της νεολαίας Πασόκ Βιωτίας για τον Κλειάρχο Περγαντά. Ένα μήνα μετά τις δηλώσεις του προερχόμενου από το Πασόκ Βιωτίου Περιφερειάρχη Στερεάς, οι πολίτες καταψηφίζουν τους ευρωβουλευτές των κομμάτων της συγκυβέρνησης στις εκλογές του Μαΐου. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ στη Βιωτία αποφάσισε να δημοσιοποιήσει ένα οργισμένο καταγγελικτικό κείμενο, χαρακτηρίζοντας τον Κλειάρχο Περγαντά ως ανεπιθύμητο στο κίνημα και παράδειγμα προς αποφυγή. Αντίστοιχα, οριστική ρήξη επήλθε μετά από αυτές τις δηλώσεις του Πασόκ και του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Αποτυπώνεται αυτό ξεκάθαρα στις ανακοινώσεις του, όπου δημοσιοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο και διαγωνίζονται σε σκληρότητα και αντιπαράθεση του Περιφερειάρχη που στήριξε τις προηγούμενες εκλογές, ο οποίος πλέον εντιμάχεται στη συγκυβέρνηση και βλέπει αριστερόστροφα. Να δούμε τα βίντεο που περιλαμβάνουν τις δηλώσεις και των δύο πλευρών. Ετεροχρονισμένη και μεταμεσονύχτια η οργισμένη αντίδραση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ στη Βιωτία για τις προενός μήνα δηλώσεις του Περιφερειάρχη Στερεάς εναντίον ουσιαστικά της κυβέρνησης και του Πασόκ που συνεργάζεται μαζί της. Κοντός παρμός, αλληλούια. Σε δύο μήνες έχουμε εκλογές. Έχουμε προεκλογές, έχουμε περιφερειακές εκλογές. Για τις περιφερειακές εκλογές δεν θα πω κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά για τις ευρωεκλογές θα πω τώρα είναι η στιγμή κοινωνία της περιφέρειας της Ελλάδας να καταψηφίσει συγκεκριμένη κυβέρνηση και να δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις. Σχεδόν ένα μήνα μετά τις συγκεκριμένες δηλώσεις του προερχόμενου από το Πασόκ Βιωτού Περιφερειάρχη, οι πολίτες να καταψηφίσουν τους ευρωβουλευτές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Μαΐου, η Νομαρχιακή Επιτροπή χθες το βράδυ, κατόπιν παραγγελίας του γραμματέα της οργάνωσης σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει ένα οργισμένο καταγγελτικό κείμενο, χαρακτηρίζοντας τον Κλειάρχο Περγαντά ως παράδειγμα προς αποφυγή. Οι τυχοδιοκτικές πρακτικές και οβιδιακές μεταμορφώσεις του κύριου Κλέαρχου Περγαντά Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Το Πασόκ που όλα αυτά τα χρόνια τον τίμησε με την εμπιστοσύνη του δεν μπορεί πλέον να έχει καμία πολιτική σχέση μαζί του. Η πολιτική συμπεριφορά του αποτελεί συνώνυμο του κεροσκοπισμού και της εξυπηρέτησης μόνο προσωπικών επιδιώξεων και σκοπιμοτήτων. Αφού έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια τους πολίτες που τον τίμησαν εκλέγοντας τον Περιφερειάρχη, ξεκίνησε ως θερμός υποστηρικτής της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και μέσα σε λίγες ημέρες με δηλώσεις του αποζητά την αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται φανερό πια ότι η ηθική επί της πολιτικής στο πρόσωπό του αντανακλά με τον πλέον διαυγή τρόπο το παράδειγμα προς αποφυγή. Κοντός παρμός, αλληλούια. Σε δύο μήνες έχουμε εκλογές. Έχουμε προεκλογές. Έχουμε περιφερειακές εκλογές. Για τις περιφερειακές εκλογές δεν θα πω κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά για τις ευρωεκλογές θα πω τώρα είναι η στιγμή κοινωνία της περιφέρειας της Ελλάδας να καταψηφίσει συγκεκριμένη κυβέρνηση και να δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις. Οι τυχοδιοκτικές πρακτικές και οβιδιακές μεταμορφώσεις του κύριου Κλέαρχου Περγαντά Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Το Πασόκ που όλα αυτά τα χρόνια τον τίμησε με την εμπιστοσύνη του δεν μπορεί πλέον να έχει καμία πολιτική σχέση μαζί του. Η πολιτική συμπεριφορά του αποτελεί συνώνυμο του κεροσκοπισμού και της εξυπηρέτησης μόνο προσωπικών επιδιώξεων και σκοπιμοτήτων. Μένεται ο πόλεμος μεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά και της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ στη Βιωτία. Μετά την καταγγελία της οργάνωσης για τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη στις 26 Φεβρουαρίου στη διάρκεια του Στην Κοπαίδα τώρα, μουδιασμένοι Βιωτοί παρακολουθούν τις εξελίξεις μετά την κατανάρθρο ψήφιση του νομοσχεδίου που καταργεί τον οργανισμό Κοπαίδας. Οι προσθήκες της τελευταίας στιγμής φέρνουν στην περιφέρεια Στερεάς την κινητή περιουσία, την χρήση, την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού με το ελληνικό δημόσιο να κρατά την κυριότητα και τη δυνατότητα μέχρι τη τέλεια Αυγούστου να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο τον τρόπο άσκησης της αρμοδιότητας του μεταφερόμενου οργανισμού. Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Τρεις νομοθετικές βελτιώσεις πέρασε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην κατάρθρωση ζήτηση του νομοσχεδίου που καταργεί τον οργανισμό Κοπαΐδας, υποκύπτοντας προφανώς τις πιέσεις των βιωτών, που στον απολογισμό τους όμως δεν φαίνεται να κερδίζουν τα αναμενόμενα για την απρόσκοπτη λειτουργία της άρδευσης στο κοπαϊδικό πεδίο. Η πρώτη προσθήκη προβλέπει ότι το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου του 2014 το Περιφερειακό Συμβούλιο, η παρούσα διοίκηση δηλαδή, θα αποφασίσει για τον τρόπο άσκησης της αρμοδιότητας που μεταφέρεται στην περιφέρεια, για έναν φορέα ίσως που θα περάσει όμως στα χέρια της επόμενης Περιφερειακής Αρχής. Το άρθρο 14 στη δεύτερη παράγραφο που αφορά στην ακίνητη περιουσία αναδιατυπώθηκε και ψηφίστηκε τελικά, προβλέποντας ότι η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού Κοπαΐδας περιέρχεται αυτοδίκαια στο ελληνικό δημόσιο, δίνοντας την αποκλειστική χρήση, εκμετάλλευση και αξιοποίησή της στην περιφέρεια Στερεάς, κάτι που είχε και πριν ο οργανισμός Κοπαΐδας, χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά στην ψηφιστήσα προσθήκη. Ο όρος κατά παρέκκληση του άρθρου 1 του νόμου 4061, κυρίως για τα έσοδα του οργανισμού από τη μίσθωση των κτημάτων του, άρα προφανώς και τα έσοδα αυτά περνούν στο ελληνικό δημόσιο. Στην ίδια προσθήκη προβλέπεται η σύσταση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τον εκπρόσωπο της περιφέρειας, από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τον οργανισμό Κοπαΐδας, που θα προχωρήσει στην απογραφή μέχρι τα τέλη Ιουλίου πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του οργανισμού και κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Εξέλιξη που κατά τα άλλα φορτώνει όλα τα χρέη του μεταφερόμενου φορέα στην περιφέρεια και δεν ικανοποιεί το αίτημα των βιωτών για εκαθάριση του οργανισμού. Μουδιασμένοι οι φορείς παρακολουθούν τις εξελίξεις και ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας απευθύνει πρόσκληση πρόκληση στους υποψηφίους περιφερειάρχες να προσέλθουν τώρα στο διάλογο για να αποφασίσουν από κοινού το τι οργανισμό θέλουν να λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Είναι αρνητική εξέλιξη η μεταφορά της κινητής μονοπεριουσίας στον οργανισμό Κοπαΐδος και επίσης η μεταφορά όλων των χρεών. Είναι αντισυντελές, είναι καραμέλα το ότι δήθεν μεταφέρονται στον οργανισμό Κοπαΐδος οι απαιτήσεις που έχει από τους αγρότες. Και το λέω αυτό διότι όλοι καλά γνωρίζουμε το πώς έχουν δημιουργηθεί αυτές οι απαιτήσεις και όλοι καλά γνωρίζουμε το σοβαρό πρόβλημα και το κλίμα που υπάρχει το δυσμενές στους αγρότες που δεν έχουν την δυνατότητα να καταβάλουν αυτές τις εισφορές των παρελθόντων ετών. Αυτά έπρεπε να είχαν ρυθμιστεί ήδη από την πολιτεία και έπρεπε με τον νόμο ο οποίος ψηφίστηκε να είχε προβλέψει και να είχε ρυθμίσει όπως ρυθμίζει για άλλες κατηγορίες άλλων φορέων τις απαιτήσεις πώς μπορούν να εισπραχθούν. Αυτό είναι ένα μείον το οποίο έπρεπε να είχε προβλεφθεί. Εμείς το ζητήσαμε, οι φορείς το ζητήσαν, αλλά δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης αρνήθηκε να μας απαντήσει και αρνήθηκε να το εντάξει στο σχέδιο νόμου στην τροποποίηση την οποία κατέθεσε. Το πρόβλημα όπως αντιμετωπίζεται σήμερα, το αύριο της Κοπαΐδας, όπως διαμορφώνεται, πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας κοινής συμφωνίας, τώρα πλέον μιας συμφωνίας όλων των εμπλεκομένων εν ώψη των περιφερειακών εκλογών και προτείνεται και τους προκαλώ να προχωρήσουν σε μια κοινή συνάντηση, μια ανοιχτή συζήτηση και να πάρουν θέση το πώς βλέπουν αυτό το ζήτημα. Να πάρουν δηλαδή θέση πώς συνενετικά μπορεί να λειτουργήσει ο νέος φορέας. Το τρόπος λειτουργίας, ο φορέας διαχείρισης, η σύσταση, η διοίκηση και όσα θέματα πρέπει να αντιμετωπίσει. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όπως γνωρίζετε, εκπονεί ήδη μελέτη. Αυτή τη μελέτη θα τη θέσουμε σε διαβούλευση, θα είναι σε διάθεση και των φορέων αυτών και των υποψηφίων περιφερειαρχών που πρέπει να πάρουν θέση και να αποφασίσουν. Πέντε δημιουργίες των ΜΑΤ περικύκλωσαν χθες το πρωί καταβλισμό των Ρωμά στο Περί της Θήβας. Την ίδια ώρα που ελικόπτερο έλεγχε την περιοχή και από αέρος. Συνεργεία της ΔΕΗ έκοψαν το ρεύμα από τα παραπήγματα που είχαν παράνομα συνδέσει και παράλληλα τοποθέτησαν λάμπες στις κολόνες για τον εσωτερικό δημοτικό φωτισμό του καταβλισμού με την επιτήρηση των ΜΑΤ. Παράλληλα έγιναν έφοδοι σε καλύβες για την καταπολέμηση της παραβατικότητας. Ο πρόεδρος των Ρωμά, Βαγγέλης Μιχαλόπουλος, δηλώνει στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας πως αν δεν δοθεί ρεύμα σε όλα τα σπίτια θα συνδεθούν ξανά με το δίκτυο παράνομα. Να δούμε τις δηλώσεις του Προέδρου. Ελικόπτερο, δημιουργίες ΜΑΤ και πάνοπλοι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βιωτίας στον καταβλισμό των Ρωμά στο Πυρί της Θήβας.
Η ευρείας κλίμακα αστυνομική επιχείρηση είχε διπλό στόχο. Από τη μία έρευνες για την πάταξη της εγκληματικότητας και από την άλλη την προστασία των τεχνικών της ΔΕΗ, που μπήκαν στον καταβλισμό προκειμένου να διακόψουν τις παράνομες συνδέσεις, αφού πολλοί είναι οι Ρωμά που έκλεβαν ρεύμα. Οι τεχνικοί σύνδεσαν το δημοτικό φωτισμό, όπως είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος της Θήβας Σπύρος Νικολάου, σε συνάντηση που είχε την Τρίτη με τους Ρωμά. Ο πρόεδρος τους πάντως, Βαγγέλης Μιχαλόπουλος, δηλώνει ότι ο δημοτικός φωτισμός δεν επαρκεί και αν δεν βρεθεί λύση θα αναγκαστούν να κλέψουν και πάλι ηλεκτρικό ρεύμα. Η ΔΕΗ σήμερα συνδέει κοινοτικό ρεύμα, όχι ρεύμα για τα σπίτια μας. Και αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ξανά θα ξαναπάρουμε ρεύμα όσοι δεν μπορούν να πάρουν την κολόνα. Θέλουμε βοήθεια, ζητάμε βοήθεια και από το Δήμο να δώσουμε, αν μπορεί, κάποια χρήματα έστω να πάρουν οι οικογένειες που έχουν πρόβλημα σοβαρό και κάτι και της Θήβας οικογένειες. Όχι ξένοι. Θα πούμε στον νόμο κανονικά, θα κοιτάξουμε τις οικογένειές μας, θα κοιτάξουμε τη δουλειά μας, αυτή που έχουμε και δεν θα πειράζουμε καμία οικογένεια ξανά. Οι υπόλοιποι που κάνανε τις ζημιές στον καταβλισμό, σαν εκπρόσωποι των τσιγκάνων που είμαστε εδώ στη Θήβα, τους διώξαμε μόνοι μας, χωρίς αστυνομία, χωρίς τίποτα. Και θα πάμε τώρα στο Καρπενήσι, όπου τα αιωλικά στη Δομνίτσα ανέβασαν και πάλι τους τόνους στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου. Παρότι το θέμα κρίνεται πλέον στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η τοπική κοινωνία έστειλε ένα ακόμα ηχηρό όχι. Κάθετα αντίθεται και οι σύμβουλοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης σε μια άνευ όρων και ορίων εκμετάλλευσης του αιωλικού δυναμικού της Ευρυτανίας από ιδιωτικά συμφέροντα. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Το θέμα των αιωλικών στη Δομνίστα, μετά την καθολική αντίδραση τοπικής κοινωνίας και Δήμου Καρπενησίου που έχουν πει ένα ηχηρό όχι, βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χθες όμως αποτέλεσε και πάλι αντικείμενο μιας ανεβασμένης σε ένταση συζήτησης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς σαν τοπική κοινωνία τέτοιου είδους ανάπτυξη δεν τη θέλουμε. Κατάλαβετε. Εντάξει. Με όλο το κόστος θα μας δείτε απέναντί σας. Να το ξέρετε. Καμπάνια του όχι. Ξαναλέω, μιλάμε για καμπάνια του όχι. Δεν λέμε για καμπάνια του αποφασίζω ποιο παιδί από όλα θα σκοτώσω και διαλέγω αυτό, αυτό ή εκείνο. Σε αυτό να κάνουμε δημοψήφισμα. Γιατί είναι υποχρεωμένος ο Δήμος μέσα στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες να δηλώσει και ποια κομμάτια του Δήμου θα δώσει σε ιδιώτες. Ναι. Έχει ψηφιστεί πριν 5 μέρες, το ξέρετε ίσως, αν δεν το ξέρετε θα έπρεπε. Όσον αφορά την κατάθεση ψηφίσματος, το ψήφισμα θα συμπεριλαμβάνει τις 7.500 υπογραφές εν είδη δημοψηφίσματος, την άποψη του βουλευτή, αντιπεριφερειάρχη και βεβαίως του Δήμου Καρπενησίου, πλαισιωμένος από την υποστηρικτική ομάδα, αντιδημάρχους δημοτικού συμβούλου και πολίτες του Δήμου Καρπενησίου. Επικεντρώθηκα τότε και επικεντρώνομαι και σήμερα στο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Θεωρώ ότι αυτός ο νόμος ήταν μια παραγγελία των μεγάλων επιχειρήσεων. Και αν το δείτε αναλυτικά, από ό,τι θυμάμαι τώρα που είχα κάνει και την εισήγηση στο Συμβούλιο, προβλέπει τη συγκέντρωση του όγκου των νεμογεννητριών στο νομό Ευρυτανίας, στη Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα σε εμάς. Γιατί εδώ οι μεγάλες εταιρείες έχουν τις οικονομίες κλίμακος. Συσσόρευση μεγάλου όγκου επένδυσης που σημαίνει οικονομίες κλίμακος. Δυστυχώς και ο νομός της Βρετανίας έχει μπει εδώ και χρόνια, λέγαμε εκείνα τα παλιά χρόνια, στο στόχαστρο πολλών εταιριών που θέλουν να αξιοποιήσουν, συσσαγωγικά το αξιοποιήσουν, τα μεγάλα υδατικά αποθέματα και τον άνεμο για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. Το φυσικό περιβάλλον της Βρετανίας δεν μπορεί όμως να γίνει αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης στο όνομα της αηφόρου ανάπτυξης, γιατί θα θέσει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον στο οποίο βασίζεται το μέλλον του νομού. Πάτε στη ΡΑΕ και να πείτε ότι εδώ οι επιχειρήσεις το κάνει. Ξέφρα το ανατελεί ούτε τη διαδικασία τη δικιά σας. Και για τα κοκάλια. Και για τα κοκάλια. Και για τους κτημένους που είναι σήμερα οι αιτήσεις εκκρεμούνε. Επειδή δεν έχετε κοινοποιήσει όπως οφείλετε, κανονικά πρέπει να εκπέσουν και να κάνετε παράζει διαμαρτυρίες. Και εγώ το βάζω για ψήφισα. Ξεκινήσαμε λέγοντας ότι λείπει το χωροταξικό. Δημιουργήθηκε ένα χωροταξικό το οποίο θα ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Πάνω στον οποίο είχαμε εκφράσει την άποψή μας και την αντίθεσή μας λίγο πολύ όλα τα δημοτικά συμβούλια και οι φορείς του Νομού Βρετανίας. Δεν ακούστηκε πουθενά. Δεν υπάρχει καμία θέση κανενός,
δεν επιδιώξαμε το διάλογο αυτά τα χρόνια και γι' αυτό το λόγο καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Η δικιά μου θέση ποια είναι σήμερα. Εκτός από 2-3 πράγματα που δείχνουν όλοι, υπάρχουν και άλλα. Το είπε και ο Νίκος Βουσιαρετάκης, υπάρχουν ήδη εγκεκριμένα και άλλα αιωλικά πάρκα. Εμείς σαν κοινωνία πιστεύει κανένας ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει την άποψη του όχι, αν πιστεύετε πραγματικά ότι αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ νομίζω ότι αυτοί που το κάνουν, που βαλάνε νερό στο μήλο της αποτυχίας. Αυτή η Δημοτική Αρχή κάθε χρόνο, σε κάθε χωριό, κάνει γενική συνέλευση, στην οποία ακούει και αφουγκράζεται τους δημότες. Τι κάναμε στο συγκεκριμένο θέμα. Πήγαμε σε Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίσαμε όχι στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην περιοχή του Χρυκέλου, κάναμε προσφυγή κατά της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν έγινε και σήμερα είμαστε ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και απόψε αποφασίζουμε να είμαστε μπροστά και δίπλα στην κίνηση πολιτών και ψηφίζουμε θετικά στα αιτήματα που έχει βάλει και αναλαμβάνουμε και το κόστος το οποίο μας αναλογεί. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστά και να διεκδικούμε και την τροποποίηση του χωροταξικού και όπου αλλού μπορούμε να είμαστε ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Και από το Καρπενήσι τώρα θα πάμε στην Εύβοια, όπου μια τολμηρή κίνηση αποδείχτηκε αρκετά προσοδοφόρα. Τόλμησαν να χρυσώσουν το μέλι και απογειώθηκαν, είναι ο τίτλος του επόμενου μας θέματος. Στην Ελλάδα της κρίσης και των χαμένων ευκαιριών μιας ολόκληρης γενιάς ανέργων επιστημόνων έρχεται μια ιστορία εμπορικής εξαγωγικής δραστηριότητας ενός ζευγαριού από την Εύβοια για να αποδείξουν ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι υψηλές επιδοτήσεις, ούτε δεν χρειάζεται να έχουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας, αρκεί να συλλάβει μια πρωτότυπη ιδέα και να τολμήσουν να την υλοποιήσουν για να ξεχωρίσουν. Έτσι λοιπόν, ένας λογιστής και μια νηπιαγωγός εμπνεύστηκαν το Μάιο του 2012 να αναμίξουν το οργανικό μέλι με φύλλα βρόσιμου χρυσού. Σήμερα, μέσα από την Stevia Farm, διαθέτουν μια γκάμα 11 διαφορετικών προϊόντων που ταξιδεύει στην Ευρωπαϊκή αγορά και εσχάτως στην Αμερική. Να δούμε αυτή την φοβερή ανακάλυψη. Oops, I did it again. Μια ιστορία αγάπης κάνει τον τελευταίο χρόνο το γύρο του κόσμου. Μια ιστορία αγάπης και πάθους για ζωή, για δημιουργία, για ανταγωνιστική έμπνευση και πρωτοτυπία. Η ιστορία του Γιάννη και της Σταυρούλας από τη Βόρειο Εύβοια, της νεαρής νηπιαγωγού και του λογιστή που ενώ αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στη Μεγάλη Βρετανία για μια αξιοπρεπή ζωή, κόντρα στην τρέχουσα άγρια λιτότητα και τις αχανείς λίστες ανεργίας, συνέλαβαν και υλοποίησαν μια πρωτότυπη ιδέα αυτή του οργανικού μελιού με φύλλα χρυσού που τους κατέστησε σε δύο μόνο χρόνια απόλυτους πρωταγωνιστές στην εξαγωγική δραστηριότητα παραδοσιακών και γκουρμέ προϊόντων. Το είπατε εξαιρετικός. Το εξωτικό θα έλεγα. Είσαι πολύ περηφανός γι' αυτό. Είμαι, γιατί έχουμε ρίξει μεγάλο αγώνα μαζί με τη Στέβη και το προϊόν μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Αυτή λοιπόν είναι η περιβόητη βασίλισσά σας. Αυτό είναι το θυμαρίσιο μέλι με φύλλα βρόσιμου χρυσού 24 καρατίων, το οποίο ήταν μια πρωτότυπη ιδέα, κατοχυρωμένη. Συνδυάσαμε τα θετικά και ευεργετικά πλεονεκτήματα που μας δίνει το θυμαρίσιο μέλι με τις ευεργετικές ιδιότητες, αλλά και το όλο design που μπορεί να μας δώσει ο βρόσιμος χρυσός. Οι ευεργετικές ιδιότητες του μελιού ή του χρυσού? Και των δύο. Είναι ένας συνδυασμός του θυμαρίσιου μελιού με τις ευεργετικές ιδιότητες των φύλων βρόσιμου χρυσού. Είναι ο χρυσός συλλέκτης μικροβίων και δηλητηρίων, έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και συν με
όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του μελιού έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ξέρω ότι ήσασταν έτοιμοι να πάτε στο Λονδίνο. Η Βασίλισσα ματέωσε τα σχέδιά σας. Ήμασταν σε ένα γάμο και ήπιαμε σαμπάνια με φύλλα χρυσού και είπαμε τι ωραία ιδέα, φαινόταν πάρα πολύ όμορφα και αποφασίσαμε να το δημιουργήσουμε κι εμείς αυτό. Ψάξαμε, είδαμε ότι παγκοσμίως δεν υπάρχει πουθενά αλλού, επομένως αυτό μας ήταν επιπλέον ένα κίνητρο για μας να το ψάξουμε περισσότερο και να το υλοποιήσουμε το όνειρό μας και ελπίζουμε ότι αρέσει τον κόσμο. Ήταν μια αναζήτηση εύκολη. Γνωρίζουμε ότι το να το επιχειρήν για τους νέους δεν έχει ορθά ανοιχτές τις πόρτες. Ήταν δύσκολο και ακόμα είναι δύσκολο και συναντάμε πολλές δυσκολίες, τόσο γραφειοκρατικές, όσο και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και πρέπει να τα ψάξουμε στο ίντερνετ. Και γενικά θέλει πάρα πολύ τρέξιμο, όπως επίσης και τα ωράρια για να ασχοληθείς με τη μάνα γη πρέπει να αλλάξουν, γιατί καλός ή κακός είμαστε παιδιά του 2000 και 2014 μάλλον, και όπως και οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει στη καλή ζωή, αυτό που λέμε καλή ζωή. Για πείτε μας, τελικά, ποιος σας μίλησε στη ζωή της μελισσοκομείας αλλά και στην τέχνη? Υπήρχε ένα background από τη Στέβη, ο παππούς ο Χαράλαμπος ήταν μελισσοκόμος, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα δημιούργημα το οποίο είναι πρωτόγνωρο για εμάς. Η καθημερινή επαφή μας φέρνει και καινούργια μαθήματα και βλέπουμε και καινούργια πράγματα κάθε μέρα, μέρα με την ημέρα. Όταν ήρθε αυτή η ιδέα, πόσο σίγουροι ήσασταν ότι πραγματικά θα έχει και πέραση? Γιατί για να ξεκινήσετε να μάθετε ένα αντικείμενο από την αρχή, πρέπει να είχατε μια εσωτερική σιγουριά που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Αν υπάρχει θέληση και σίγουρος να μην είσαι, το προσπαθείς και δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό ώστε να αποκτήσεις τη σιγουριά αυτή και να αρέσει το προϊόν σου. Θέληση υπήρχε, χρήματα υπήρχαν? Ευτυχώς που έχουμε τους γονείς μας, οι οικογένειές μας και μας βοηθάνε. Από εκεί και πέρα από το κράτος δεν έχουμε πάρει κάποια επιδότηση σαν νέοι αγρότες και τέτοια. Ό,τι διώξατε ή δεν ήταν εύκολο? Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν προγράμματα ανοιχτά. Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε τις οικογένειες και μας στηρίζουν. Και η ιδέα των εξαγωγών ήταν από την αρχή της σύλληψης της ιδέας ανάμεξης μελιού χρυσού? Ήταν κάτι το οποίο πρωταρχικά αυτό μας ενδιέφερε. Δεν μας ενδιέφερε καθαρά η ελληνική αγορά. Θέλαμε να βγάλουμε κάποια προϊόντα τα οποία θα είναι διαβατήρια για την Ελλάδα και θα είναι προϊόντα τα οποία θα διαφημίζουν τη χώρα. Και έτσι δημιουργήσαμε 11 διαφορετικά προϊόντα, αρχής γενομένες με το μέλι με φύλλα βρόσιμο χρυσού, 11 διαφορετικά τα οποία στολίζουν τα ράφια των ντελικατέσεν στο εξωτερικό επάξια. Βλέπω ότι είσαι πολύ περήφανος για το προϊόν σου, πες μου όλη την γκάμα. Είμαι περήφανος γιατί είναι πολύ όμορφοι οι συνδυασμοί. Έχουμε από τα απλά θυμαρίσιο, ελάτης, δάσους και πηγαίνουμε στα πιο σύνθετα μέλι με κερίθρα και μέλι με βασιλικό πολτό και γύρι, και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στο μέλι δάσους με κανέλα, με άνθη λεβάντας, με γκότζι μπέρι, με κόκκινη καυτερή πιπεριά, με ολόκληρα δάκρυα μαστίχα σχίου και η ναυαρχίδα μας μέλι θυμαρίσιο με φύλλα βρόσιμου χρυσού. Χτυπήσατε με πολύ ένταση αυτές τις πόρτες του εξωτερικού? Υπήρχε διαρκής επιμονή, δειγματισμός, επί 24ωρη βάση ασχοληθήκαμε με το προϊόν και ασχολούμαστε, και γι' αυτό ίσως μας φέρνει αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε περιστασιακά ένα 8ωρο, μας απασχολεί 24 ώρες το 24ωρο το πώς τα προϊόντα θα βρεθούν σε όλο και περισσότερα ράφια του εξωτερικού. Πού μπορεί να τα βρει κάποιος, πού είναι τοποθετημένα σε διάσημα σημεία της αγοράς, της ευρωπαϊκής υποθέτω? Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε μερικά ντελικατέσεν στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλα τα αεροδρόμια στη χώρα, στα Helen Beauty Free, από εκεί και πέρα υπάρχει σε 15 ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 3 πολιτείες. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και θέλω και εσείς να δώσετε το μήνυμά σας σε όλους τους νέους που σας ακούν και απογοητευμένοι από την εσωτερική αγορά εργασίας σκέφτονται να μεταναστεύσουν. Έχετε να δώσετε ένα μήνυμα? Οπωσδήποτε έχουν πολλές ιδέες. Να βάλουν κάτω την ιδέα τους και να την υλοποιήσουν, όσο και δύσκολη και να είναι. Και ας μην έχουν και χρήματα, θα βρεθεί τρόπος. Εγώ έχω να πω ότι χρειάζεται επιμονή και συνεργασία, γιατί η Ελλάδα μας είναι μια χώρα η οποία έχει να παράγει, έχει να δώσει.
Απλά δεν έχουμε μάθει να εκμεταλλευόμαστε τα πράγματα που μας δορίζονται τόσο απλά. Όπως είπαμε, πρέπει να βάλουμε τις ιδέες μας κάτω και να ψάξουμε οπωσδήποτε τρόπους για να τις υλοποιήσουμε. Γιατί οι ιδέες υπάρχουν και οι τρόποι υπάρχουν για να υλοποιήσουμε πράγματα, τα οποία είτε τα ονειρευόμαστε είτε μας ήρθαν ξαφνικά και είναι ιδέες οι οποίες μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Κάθε επιτυχία, παιδιά, και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Οι έξυπνες ιδέες ανταμείβονται, είναι μάλλον το ηθικό δίδαγμα από το προηγούμενο μας θέμα. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα ευχάριστο χειμερινό νέο. Χαμόγελα ικανοποίησης στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού λόγω της χιονόπτωσης των τελευταίων ημερών. Οι πίστες λειτουργούν με καλή ποιότητα χιονιού και οι φίλοι του σκι κατέκλυσαν τις πίστες και το σαλέ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ηλιοφάνεια και άφθονο ποιοτικό χιόνι, ιδανικές συνθήκες για σκι ή ακόμη και μόνο για βόλτα στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Τέλεια μέρα, τέλεια χιόνι, όλα τέλεια, συνθήκες απίστευτες. Θα το απολαύσεις μέχρι 1η Απριλίου, ε! Θα κρατήσεις το σο. Αμέ. Μακάρι. Φρέσκο χιόνι. Μακάρι να είμαστε τυχεροί, μακάρι. Αξίζει. Μακάρι. Χαλάλι πάντως, μια χαρά, γιατί και κοπάνα σήμερα, ε! Άδεια από τη σημαία, κανονικά. Κανονικότατα. Μπράβο. Όπου ο χειμώνας φέτος άργησε να κάνει την εμφάνισή του, αλλά παρόλα αυτά μας έφερε φρέσκο χιόνι και σε ικανοποιητικές ποσότητες θα μπορούσα να πω, το οποίο είναι ιδανικό για να απολαύσετε τις χιονοδρομίες. Όπως βλέπετε είναι ντυμένο όλο το βουνό στα λευκά. Συνιστώ σε όλους τους φίλους, επισκέπτες και φανατικούς λάτρεις του σκι ή του snowboard να έρθουν να απολαύσουν τις ανοιξάτικες χιονοδρομίες μέχρι τέλος του Μαρτίου στο Ακέραιο. Αξίζει με το παραπάνω. Κάθε Σάββατο το χιονοδρομικό κέντρο είναι ανοιχτό μέχρι τις 8 το βράδυ, έτσι ώστε οι φίλοι του χιονιού να μπορούν να το απολαύσουν και τη νύχτα. Πάντως είτε ημέρα είτε νύχτα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Για τους φίλους χιονοδρόμου συνιστούμε για μία ακόμα φορά για τη δική τους ασφάλεια να χρησιμοποιούν κράνος στις καταβάσεις τους και να προσέχουν τις πινακίδες και τη σήμανση των πιστών και των αναβατήρων στο χιονοδρομικό. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και θα περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο προκαλεί ιδέο σε κάποιους. Ένα συμβούλιο γαλαξιακών γιγάντων και στη μέση ο Milky Way. Ο γαλαξίας στον οποίο ανήκει το ηλιακό μας σύστημα, ο επωνομαζόμενος Milky Way, βρίσκεται στο μέσος ενός δακτυλίου 12 τεράστιων γαλαξίων που έλαβε το όνομα Συμβούλιο Γιγάντων από τους αστρονόμους. Ο Milky Way αποτελείται από 300 δισεκατομμύρια άστρα, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας ζωοδότης Ήλιος, υπολογίζοντας ότι έχει διάμετρο 100.000 ετών φωτός. Αν κανείς κοιτάξει το σύμπαν σε μεγάλη κλίμακα, βλέπει ότι οι γαλαξίες δεν είναι τυχαία κατανεμημένοι. Άλλοι διατάσσονται πάνω στο λεγόμενο κοσμικό ιστό, ένα σκελετό που θυμίζει σφουγγάρι και αποτελείται από γιγάντια νήματα αερίου, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν αχανείς κενοί χώροι. Δείτε το Συμβούλιο Γιγάντων στο επόμενο βίντεο.
Σε αυτό το σημείο, η σημερινή μας εκπομπή Πρωινή Είδηση έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε και αύριο πάλι μαζί, όπως και κάθε μέρα, στις 9 ακριβώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όσους ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και παρακολουθούσα την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Από μένα να έχετε μια χαρούμενη μέρα. Καλημέρα σας.